Πόπι βρέχει καθόλου. Στο Λονδίνο λιγότερο. Αυτό ήταν το αστείο που ήθελες να πεις στην κάμερα. Ναι. Σήμερα ξεκινήσαμε παίρνοντας το μονοπάτι για το καταφύγιο Φλαμπούρι. Έχει δροσερό καιρό, σκιά, ωραία. Το μονοπάτι από το καζίνο για το καταφύγιο Φλαμπούρι είναι περίπου μία ωρίτσα και μετά θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι των πηγών, περάσουμε δηλαδή την θέση Κυρά, την πηγή Κορομιλιά και θα φτάσουμε μέχρι το Μεσιανό Νερό που από εκεί θα δούμε αν θα γυρίσουμε κυκλικά από τον Μπάφι ή θα επιστρέψουμε από το ίδιο μονοπάτι πίσω. Λοιπόν, φτάσαμε στο Φλαμπούρι και ξεκινάμε το μονοπάτι μας για την πρώτη πηγή στη θέση Κυρά. Κατεβαίνοντας λίγα μέτρα πιο κάτω, βρίσκουμε το δασικό δρόμο και κατευθυνόμαστε προς τα αριστερά. Ακολουθούμε τα μοβ χρώματα και ξαναμπαίνουμε μετά από λίγο στο μονοπάτι μέσα στο δάσος, όπου βρίσκουμε την πηγή Κορομιλιά. Παίρνοντας το μονοπάτι μέσα στο δάσος, μετά το δασικό δρόμο, ακολουθεί τα κόκκινα μονοπάτια που σε οδηγούν στο Μεσιανό Νερό. Μετά από περίπου 2 ώρες από το καζίνο φτάσαμε στο Φλαμπούρι. Μετά από περίπου 2 ώρες από το καζίνο περάσαμε το Φλαμπούρι και φτάσαμε στην πηγή Γαμότος. Μετά από περίπου 2 ώρες από το καζίνο περάσαμε το Φλαμπούρι και φτάσαμε στο Μεσιανό Νερό. Παιδιά, σας άρεσε η διαδρομή? Πω, τώρα τρελαθήκατε. Μετά το Μεσιανό Νερό μπορείτε να γυρίσετε πίσω με δύο επιλογές. Ή από το μονοπάτι που ήρθατε, που είναι και πιο γρήγορη επιλογή, ή να ακολουθήσετε ένα πιο κυκλικό μονοπάτι κοντά στο δρόμο, δίπλα στο δρόμο, και θα βγείτε από τον Μπάφι και από τον Μπάφι ξανά στο καζίνο. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε το δεύτερο, να βγούμε δηλαδή από τον Μπάφι, έτσι να απολαύσουμε λίγο τη βροχούλα στο δάσος. Είμαστε λίγα μέτρα κάτω από τον Μπάφι. Η διαδρομή ήταν τέλεια με τη βροχούλα και στο δάσος.
λοιπόν φτάσαμε στο Μπάφι μετά από μια καταπληκτική διαδρομή για να τσιμπήσουμε κάτι. Γιάννη, τι τρως ρε. Τι τρως Γιάννη. Μακαρόνια και σοκολατό. Κόβες τι τρως. Σε έφαγε Γιάννη. Τρώει σοκολατό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media για περισσότερες περιπέτειες.